Ο οικονομολόγος φοροτεχνικός Ανδρέας Καλλιγάς είναι μαζί μας να μας βοηθήσει λίγο να αποκωδικοποιήσουμε πώς γίνεται αυτό, πώς θα γίνει αυτό, αν εμείς ως φορολογούμενοι έχουμε κάποια υποχρέωση και τι επιδιώκει το Υπουργείο. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Καλλιγά, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ εγώ για το βήμα. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό το ψηφιακός φάκελος ακινήτων και έχει σκοπό να φανούν ποια ακίνητα είναι κενά για να τα εκμεταλλευτεί αργότερα? Πράγματι η πολιτεία προσπαθεί να κάνει μια διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με το κτηματολόγιο αλλά και με τους παρόχους της ενέργειας. Ο απότερος σκοπός τους είναι να βρουν ποια ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί, είτε είναι μισθωμένα, είτε είναι κενά, είτε έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η διασύνδεση του κτηματολογίου με τον ένθια, θα μπορούσα να πω, αλλά και με τα μητρώα της ΔΕΗ. Το Ε9, όλοι γνωρίζουν οι φοροτεχνικοί, αλλά και ήδη πιθανόν οι φορολογούμενοι, έχει τον αριθμό μητρώου της ΔΕΗ. Σωστά. Αυτός λοιπόν ο αριθμός μητρώου της ΔΕΗ, εάν συνδεθεί με τους παρόχους ενέργειας ή με τον ΔΔΕ, θα φανεί αν το κατάλημα, αν το οίκημα αυτό έχει κατανάλωση ρεύματος. Αν έχει κατανάλωση ρεύματος, θα πρέπει να έχει τρεις ιδιότητες. Ή να ιδιοκατοικείται, ή να δίνεται δωρεάν παροχή σε κάποιο συγκεκριμένο ή άλλο πρόσωπο, ή θα πρέπει να είναι μισθωμένο. Εάν λοιπόν δεν είναι κάποιο από τα τρία, σημαίνει ότι αυτό το ακίνητο έχει κάποιο θέμα και προσπαθεί η πολιτεία να βρει την διέξοδο, την οδό μάλλον, με την οποία θα φανούν αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Διότι, να πω και μια υπερβολή, εάν σήμερα κάποιος δεν θέλει να πληρώνει έμφυα, δεν μπορεί να είναι ακίνητο να το εμφανίσει πουθενά. Δεν θα το βρει κανείς. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει διασύνδεση ούτε του κτηματολογίου, ούτε του έμφυα, ούτε και του παρόχου της ΔΕΗ. Μάλιστα. Τι το χρειάζεται το έμφυα? Το πιστοποιητικό χρειάζεται όταν γίνεται η μεταβίβαση. Ένα λοιπόν κακόβουλο θα μπορούσε να πει ότι τα τελευταία 5 χρόνια εγώ θα το δηλώσω, θα πληρώσω τα έμφυα, αλλά τα υπόλοιπα 20-25 χρόνια δεν θα πληρώνω έμφυα και άλλα και άλλου φόρου που προκύπτουν από ένα ακίνητο. Γι' αυτό η πολιτεία προσπαθεί να. Βέβαια, χρειάζεται το λογισμικό, το οποίο δεν το έχουν αυτή τη στιγμή έτοιμο. Προσπαθούν να το δημιουργήσουν ώστε να συνδεθούν αυτές οι τρεις υπηρεσίες και να δίνουν στην πολιτεία το στίγμα οποιοδήποτε ακίνητου. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, κύριε Καλλιγά, ολόκληρη η περιουσία του φορολογούμενου πλέον θα είναι σε ψηφιακή μορφή, θα λέγαμε έτσι. Είτε είναι ακίνητα, είτε είναι κινητά. Τα πάντα με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορέσει να τα βλέπει, να τα βλέπουν οι αρχές. Αυτή τη στιγμή η γεγονός είναι ότι τα έχει η αρχή αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή έχει το Ε9 που είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα ακίνητα ενός φορολογούμενου. Μπορεί. Έχει την άδεια, έχει το δικαίωμα, η ίδια η πολιτεία, οι ίδιοι οι νόμοι το επιτρέπουν να δει τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκείνο που δεν μπορεί να δει και θα μας το επιβάλλουν, λένε, στα επόμενα χρόνια, είναι τι έχουμε σε μια θηρίδα, σε μια τράπεζα. Ή τα μετρητά στην τράπεζα ή τα χρησιμοποιητικά που έχουμε. Έχουν σκοπό το περιουσιολόγιο το λεγόμενο να το δημιουργήσουν, όπου δεν θα μπορεί κάποιο να τα μεταβιβάσει, να τα πουλήσει ή να τα χρησιμοποιήσει, αν δεν τα έχει δηλώσει. Είναι στα σχέδια τα μελλοντικά του Υπουργείου Οικονομικών και της Πολιτείας. Και για να κλείσουμε την απόψινή μας ενημέρωση, κύριε Καλλιγά, έρχονται και οι ψηφιακές μεταβιβάσεις, οι οποίες θα κάνουν τη ζωή των φορολογούμενων αρκετά πιο εύκολη? Είναι στα σκαριά του Υπουργείου Οικονομικών να γίνονται ψηφιακές μεταβιβάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν το λογισμικό, δεν έχουν το κατάλληλο τεχνικό, θα μπορούσα να πω, υλικό, ώστε να γίνονται αυτόματα. Ήδη έχουν προχωρήσει βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό και μπορούν πλέον οι συμβολιογράφοι να έχουν στοιχεία που θέλουν, όπως τη φορολογική ενημερότητα, την ασφαλιστική ενημερότητα, μέσω του μηχανικού, την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και οδηγούμαστε πλέον σε μια αυτοματοποίηση των μεταβιβάσεων. Και βέβαια, μια που αναφέρεται αυτό, να δώσουμε και μια είδηση, είναι φορολογικού περιεχομένου, μια που μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία. Είναι η εξής είδηση, ότι θα καταργήσουν την χειρόγραφη διαθήκη. Ναι. Έχουν σκοπό από 1η-1η του 2025 να γίνεται η διαθήκη μόνο σε συμβολιογράφο. Μάλιστα. Είναι μια είδηση. Δεν θα ισχύει καθόλου, δηλαδή. Δεν θα ισχύει καθόλου, βέβαια, από την ανακοίνωση του νόμου πρώτα. Ναι. Από το ΦΕΚ και μετά. Ναι, ναι, ναι. Δεν βγαίνει τις παλιότερες. Δεν ισχύει αναδρομικά, βέβαια, θα υπάρχει, θα ισχύσει από το 25 και μετά. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή μόνο στον συμβολιογράφο η διαθήκη. Μόνο στον συμβολιογράφο, γιατί ξέρετε, πολλοί
όταν πεθάνει ο γονιός, πηγαίνουν και δίνουν μια διαθήκη την οποία φτιάχνουν τα ίδια τα παιδιά, προκειμένου να αποφύγουν πιο το εξαδιαθέτου ποσοστό. Ναι. Όταν πεθαίνει κάποιος, το 25% πηγαίνει στον την σύζυγο και το 75% στα παιδιά. Προκειμένου να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία, δημιουργούν μια διαθήκη την οποία πολλές φορές την ανακοινώνουν οι ίδιοι. Έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε να καταθέσει το πρωτοτήριο μια διαθήκη και να πει είναι των γονιών. Αν κάποιο δεν την προσβάλλει, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, σωστά. Μπαίνει μια τάξη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση, κύριε Καλλίγα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.